με Δημήτρη Αμπράζη εδώ και σήμερα έχω στα χέρια μου ένα flip που έχει συζητηθεί αρκετά και ο λόγο για το Samsung Galaxy Z Flip 5 θα το βρούμε στα καταστήματα με τιμή από 1249 ευρώ για την έκδοση των 256 και 1369 για την έκδοση των 512 γίγα. Όμω για τι προπαραγγελίε και τι πρώτε μέρε, όσοι παραγγείλετε το, βασικά μπορείτε να αγοράσετε το 512 στην τιμή των 256, δηλαδή 1249. Αρκετά καλή πρόσφορα και με τη Samsung να προσφέρει για το Trading πρόγραμμα. Οποιαδήποτε συσκευή και αν πάμε ε, στην Samsung μέσω της πάντα ε, ε, θα μας δώσει η Samsung 150 ευρώ ε, έκπτωση συν ότι πάρουμε από το Trading της πάντα. Ε, Οπότε και μια συσκευή των 20 ευρώ που έχουμε πάρει για το στρατό για παράδειγμα θα μας εξασφαλίσει ένα κουπόνι ε, 150 ευρώ που είναι αρκετά χαμηλότερα για την τιμή αγοράς και δεν μιλάω προφανώς για έξτρα μπόνους και τα λοιπά ή όπως ε, να το κόψουμε, να το πάρουμε με τιμολόγιο οπότε να γλιτώσουμε το ΦΠΑ από κάποιον γνωστό μας. Ε, είναι το νέο αναδιπλούμενο με το καινούριο Star σε αυτή την φάση που είναι η μεγάλη εξωτερική οθόνη η οποία έχει μέγεθος 3,4 ίντσες και πλέον μπορούμε να εκτελέσουμε εφαρμογέ από εκεί και έχουμε πολύ παραπάνω επιλογές ε, χωρίς να χρειαστεί να ξεδιπλώσουμε την οθόνη μας, την εσωτερική. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα, ε, κατασκευή από Armored Aluminum, είναι IPX8, ανθεκτικό σε νερό, όχι σκόνη γιατί μπορεί να μπει ανάμεσα στο HINTS και πλέον δεν έχουμε αυτό το ενοχλητικό κενό που είχαμε πριν εδώ, ε, οπότε... Δεν μπαίνουν μέσα κέρματα, δεν από, να το βάλουμε στην τσέπη, δεν μπαίνουν σκόνε, δεν μπαίνουν χώματα, δεν μπαίνουν χαρτιά, δεν μπαίνουν κάρτε, δεν μπαίνουν οτιδήποτε. Είναι πιο ασφαλή η συσκευή έτσι από εκεί και πέρα. Έχουμε το Armored το πλαισιο γύρω-γύρω, Gorilla Glass Victus 2 για την εξωτερική οθόνη και την πλάτη πίσω. Εγώ το έχω στο Mint, το καινούριο χρωματάκι της Samsung για, τα, για το Flip. Okay. Και αν το ξεδιπλώσουμε, έχουμε μια μεγάλη οθόνη, 6,7 inches, 1080x2460 η ανάλυση είναι Full HD+. Και πρακτικά αυτό μας δίνει το διαφορετικό σε σχέση με το Fold 5. Εδώ έχουμε ένα κινητό σε κανονικό μέγεθο που όταν το ξεδιπλώνουμε γίνεται tablet. Και εδώ έχουμε ένα κινητό σε κανονικό μέγεθος που θα αν είναι ανοιχτό. Και όταν το διπλώνουμε γίνεται πολύ compact για να το έχουμε, να έχουμε πιο εύκολη μεταφορά. Να το βάζουμε σε πιο μικρέ τσέπε. Το βάζουμε εδώ στο, στο πουκάμισό μα για παράδειγμα. Και είναι ίσω και λίγο πιο stylish. Γιατί το clamshell πάντα πουλάει. Ε, λοιπόν, ε, και φυσικά είναι και η τιμή που είναι πολύ χαμηλότερη σχέση με το fold. Οπότε, άμα θέλετε κάποιο foldable, ε, αναγκαστικά. Άμα θέλετε να δώσετε 2.000 που κάνει το μεγάλο, πάτε εδώ, λοιπόν. Ε, από εκεί και πέρα, Snapdragon 8 Gen 2 στο εσωτερικό For Galaxy που είναι λίγο υπερχρονισμένο. Ε, έχουμε τι κάμερε πίσω, δύο καμερούλε. Ε, είναι λίγο πολύ ίδιε με το Z Flip 4 με βελτιώσει στο κομμάτι του software. Μια 12RF στο 5. 1,8 με οπτική σταθεροποίηση και μια δεκάρα υπερευρυγόνια με f 2,2 ενώ στην εσωτερική μεριά της συσκευής εδώ έχω μια δεκάρα selfie κάμερα 2,2 και αυτή με αρκετά μεγάλα pixels όμως 1,22 μικρόμετρα ανά πίξελ που είναι μια χαρά ε, όλες οι κάμερες τραβάνε 4K στα 60 το δευτερόλεπτο ε, η εσωτερική αν θυμάμαι καλά εδώ, στο βίντεο, τραβάει και αυτή η 4K60, που είναι καλή φάση. Και έπρεπε να το έχουν όλε οι συσκευέ, γιατί οι κάμερε οι μέσα είναι αρκετά μεγάλε για να το υποστηρίξουν. Και οι επεξεργαστέ, ακόμα και στη μικρομεσαία κατηγορία, το σηκώνουν μια χαρά. Απλά, είναι το κόλλημα των εταιριών. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα όπως είπαμε, αδιάβροχο, όχι ανθεκτικό σε σκόνη, μπαταρία 3.700 mAh, φορτίζει στα 25W. Ε, ε, εκεί θα ήθελα μεγαλύτερη μπαταρία, αλλά πρέπει να υπολογίσουμε ότι δεν, δεν μπορεί να μπει μια μπαταρία από εδώ μέχρι εδώ, γιατί είναι η συσκευή μισή και μισή οπότε εδώ στο κάτω μέρος πάνω έχουμε τον επεξεργαστή GPU και τα και εδώ κάτω είναι η μπαταρία οπότε έχουμε πολύ λιγότερο χώρο 25W λοιπόν θέλει μισή ώρα για το 5% της μπαταρίας 15% ασύρματη φόρτιση υποστηρίζει θα μπορούσε να έχει λίγο παραπάνω η αλήθεια είναι εδώ και 4,5W αντίστροφη ασύρματη φόρτιση για να φορτίσουμε για παράδειγμα τα ακουστικά μας έχουμε στερεοφωνικό ήχο το ακουστικό παίζει εδώ πέρα πάνω τον ρόλο του δεύτερου ε, ηχείου και το κάτω φυσικά εδώ και μιλώντα για γύρω γύρω-γύρω, να δούμε τι φάση παίζει. Ε, volume rocker από εδώ, power button με σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων εδώ πάνω, από εδώ δεν έχουμε κάτι άλλο, από εδώ μπαίνουν οι σύμμας, δεν μπαίνουν επέκταση με microSD. Ε, μικροφωνάκι στο πάνω μέρος για active noise cancellation, οι κάμερες πίσω και ε, δύο μικρόφωνα κάτω, USB Type-C και, και USB 3.2 και ε, το βασικό μας ηχείο. Ε, λοιπόν, ωραίο στο χέρι, Ωραία κατασκευή, μ' αρέσει πολύ ο μεντεσές που έχει, το αφήνει ανοιχτό όπου ακριβώς γουστάρουμε, το οποίο δεν είναι νόρμα σε πολλές συσκευές, δηλαδή το αφήνεις και εδώ άμα θέλεις, γιατί μπορεί να παίζει κάτι έξω και να θες, δεν παιδί μου, να το έχεις εδώ για να βλέπεις σαν βάση. Ε, Οκ. Okay, πολύ, πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε στο εσωτερικό. Σαρωτή δακτυλικών αποτυπωμάτων από εδώ. Αρκετά γρήγορο, κλασικά. Και να δούμε βασικά από έξω αρχικά τι παίζει. Έχω βάλει αυτό. Μπορούμε να επιλέξουμε εδώ κάνοντα αυτό. Έχουμε μέχρι και 13 νομίζω ή 12 ε, tiles μπορούμε να βάλουμε. 13. Ε, και έχουμε επιλογέ από ημερολόγιο, καιρό, ε, κλήσει, Οκ. Okay. Ξυπνητήρια, επαφές εδώ πέρα. Αυτό είναι πηξίδα, όχι αυτό είναι χρονόμετρο. Τάιμερς. Ε, εδώ είναι χρονόμετρο και εδώ πέρα βάζουμε αντίστροφο χρόνο. Ε, ηχογράφηση. Ε, εδώ μετράει τα βήματά μου. Ε, εδώ έχει κάποιες επαφές έτσι για να ελέγχουμε... Ε, οικειακές συσκευές που είναι smart. Εδώ είναι μετοχές, εδώ είναι ένα γενικότερο από το Health και εδώ είναι οι εφαρμογές που μπορούμε να τρέξουμε, από όσο ξέρω σύντομα θα προσθέθουν και άλλες εφαρμογές για την εξωτερική οθόνη, παρόλα αυτά έχουμε YouTube, έχουμε χάρτες, έχουμε μηνύματα. Ε, έλα, Ουοπ, που ήτανε. Εδώ έχουμε Netflix για κάποιο λόγο. Μπορούμε να δούμε ε, ταινία στο Netflix από την εξωτερική οθόνη. Για οικονομία στην μπαταρία. Δεν ε, ξέρω. Αλλά μπορούμε κανονικά. Και παίζει κανονικά. Ε, δεν θέλω ειδοποιήσει αυτό. Και βλέπουμε κανονικά σειρέ και ταινίες από Netflix. Μια χαρά. Μια χαρά. Ε, και φυσικά ε, έχουμε και την. Έλα πίσω. Εδώ από πάνω κάτω έχουμε τα toggles και από κάτω προς... Όχι, εδώ είναι το χρονόμετρο και από εδώ είναι οι ειδοποιήσει μας. Ε, φυσικά, αν πάμε εδώ πίσω στα μηνύματα. Εδώ. Next, next, ναι. Μπορούμε να βάλω ξέρω εγώ εδώ να γράψουμε οτιδήποτε, βγάζει πληκτρολόγιο το οποίο είναι πολύ κοντά σε αυτό που είναι το εσωτερικό ίσω λίγο πιο μαζεμένο αλλά εντάξει μια χαρά ε, πάρα πάρα πολύ ωραία. Έχει πραγματάκια λοιπόν να κάνουμε και από την εξωτερική οθόνη και οι χάρτε βολεύουν πάρα μα πάρα πολύ γιατί ε, δεν χρειάζεται να ανοίξει το κινητό όταν είσαι έξω για να πλοηγηθεί και παίζει μια χαρά και φυσικά μπορείς να συνεχίσεις και μέσα την πλοήγησή σου αυτόματα. Μ' αρέσει πολύ η εξωτερική οθόνη, πάντα ήθελα μια μεγαλύτερη εξωτερική οθόνη σε αυτού του τύπου συσκευές για να μην χρειάζεται να το ανοίγω πάντα. Ήταν ο λόγος που προτιμούσα μέχρι σήμερα το Fold για αυτή τη δουλειά γιατί για βασική λειτουργία δεν χρειάζεται να το ανοίξει. Φυσικά κάνει και κλήσει από την εξωτερική. Μια χαρά. Ε, από εκεί και πέρα η εσωτερική. Ε, α, η εξωτερική δεν είπα εδώ. Που είναι. 3,4 ίντσε. Εδώ. Να ανοίξω κάτι εδώ. Έχει αυτή την εγκοπή κάτω, συνήθως βγάζει κάποιε ειδοποιήσει, κάποιε πληροφορίε ε, σε αυτό το σημείο. Είναι μια 720x748 οθόνη. 306 ppi που είναι πάνω από 300, οπότε έχουμε πολύ καλή λεπτομέρεια κτλ. Και, και, εδώ πέρα πρόκειται επίση για μια Super AMOLED. Μέσα έχουμε μια Super AMOLED ε, ε, Super Dynamic AMOLED 2 EP. Έξω είναι Super Dynamic όχι, ναι, Super Dynamic AMOLED επιση απλά ναι και οι δύο οθόνες μια φωτεινότητα στα 1750 nits που είναι μια χαρά και πάρα πάρα πολύ ωραία. Ε, από εκεί και πέρα η εσωτερική οθόνη είναι άλλη φάση, μεγαλύτερη, πιο κοντά στην αναλογία του απλού τηλεφώνου. Ε, είναι πολύ 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 κόμπλε σω λίγο πιο μακρόσθενη από ότι οι συνηθισμένε οθόνε, αλλά είναι πλήρω λειτουργική. Ε, νομίζω ότι είναι στο 21 προς 9, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε λίγο στι ρυθμίσει ε, οθόνη που είναι, που είναι, που είναι, display εδώ η βασική οθόνη. Ε, Προφανώ ε, είναι 120 Hz η οθόνη η εσωτερική, υποστηρίζει HDR10 Plus περιεχόμενο. Ε, έχουμε εδώ adaptive αναλόγω την υποστηρίζει εφαρμογή πάει μέχρι 120 Hz, το standard πάει μέχρι 60 για οικονομία σε μπαταρία. Άμα δεν θέλουμε αυτό το super smoothness που μα δίνει, την έτσι, ομαλότητα τη κίνηση. Ε, εδώ είναι τα χρωματικά στο Natural και Vivid. Advanced Settings μπορούμε να το ρυθμίσουμε όπως γουστάρουμε εμείς ακρίβως και από εδώ πέρα την θερμοκρασία του φωτός, ψυχρό, θερμό κτλ. Ε, καλά screen zoom, full screen apps και τα λοιπά, κάμερα cut out, να το κρύβει τη, το notch της κάμερας πάνω. Έχει ένα φιλμάκι πολύ κατεστημένο, να τα, τώρα που το είδα και όλα να το πούμε. Ε, γιατί είναι πλαστική η οθόνη μέσα για να διπλώνει, ε, ένα τύπο πλαστικό, το οποίο είναι πολύ θεκτικό και η Samsung λέει ότι έχει αυξήσει 30% την αυθυκτικότητά τη στη συσκευή αυτή σε σχέση με το Z Fold 4, θετικό και μόνο. Navigation bar αν θέλουμε και στον C κουμπιά, ε, ευαισθησία στην αφή, για κάποιους που έχουν πιο ξερά χέρια, που έχουν κάλους, που φοράνε κάτι πολύ συχνά, μια χαρά. Οκ, οκ, All was on display, κτλ. κτλ. Αυτά είναι ψηλοκλασικέ θέσει. Αυτό που έχει πιο πολύ ενδιαφέρον όμω είναι το cover screen εδώ, που μας επιλέγει, μα αφήνει να επιλέξουμε πώ θέλουμε να μοιάζει. Έχει αρκετέ επιλογέ, μπορούμε να προσθέσουμε και άλλε έχει πάρα πολλά πράγματα και για να παίξουμε να το κάνουμε customization όπως θέλουμε εμείς να δείχνει ειδοποιήσεις ε, okay. και εδώ apps allowed είναι labs ακόμα είναι beta η φάση γι' αυτό θα προσθεθούν και άλλες εφαρμογές multi window for all apps και ε, flex panel mode flex mode panel θα το δούμε και αυτό στην συνέχεια σε λιγάκι βασικά ε, okay, navigation αυτά και ε, apps allowed ε, που επιτρέπει στην ε, εξωτερική οθόνη. Προς το παρόν έχει αυτές τις πέντε που έχω βάλει, αλλά θα προσθεθούν και άλλες σύντομα. Από τη λέει Samsung τουλάχιστον, μέχρι να το δω. Ναι. Ε, κάποιες έτσι, quick responses, απαντήσεις σε μηνύματα Προγραμματισμένε από πριν, απλά πραγματάκια. Ναι, θα σε πάρω σε λίγο κτλ. Βάζουμε ό,τι θέλουμε. Δηλαδή, μπορούμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Ε, και το βγάζει έξω όταν, για να απαντήσουμε γρήγορα σε κάποιο μήνυμα. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ όμορφα. Λοιπόν, ε, από εκεί και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο ιδιαίτερο στι ρυθμίσει, Είναι τα τυπικά και να δούμε τι ψάρια πιάνει η οθόνη και να δούμε πρώτα και αυτό το Flex Mode που λέγαμε προηγουμένως. Ε, για παράδειγμα, μπορούμε καταρχάς να ανοίξω εδώ. Είμαστε εκμάνιαξ. Άμα το κάνω έτσι εδώ και πατήσω αυτό το κουμπάκι εδώ κάτω, pap, ανεβάζει την οθόνη πάνω και μου βγάζει ένα touchpad. Οπότε βγάζει κανονικά ποντικάκι και έχει και multi-touch και μπορούμε να πλοηγηθούμε κανονικά σαν να είμαστε στον υπολογιστή μας. Κανονικότατα. Μια χαρά. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ όμορφα. Ε, και υποστηρίζεται σε όλες σχεδόν τις ε, εφαρμογέ, Δηλαδή, αν φύγω πίσω, ε, μπορώ να έρθω στο Play Store, πατάω εδώ, παπ, touchpad κάτω, αυτό είναι καλή φάση άμα το καστάρεις ειδικά την εφαρμογή σου αλλού έχεις και ένα touchpad με το κινητό μαζί μονίμως ανοιχτό με multi-touch και έχει και για κουπάκια εδώ πέρα που μπορείς να κάνεις να τραβήξεις screenshot, να κάνεις ε, επεξεργασία. Έχει ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει η οθόνη. Προφανώς έχω περάσει τα γνωστά μας. Ε, albums, View All, review Files. Να χαμηλώσω και την ένταση, χαμηλά είναι. Εδώ, να ζουμάρω για να πάει full screen. Και έχουμε μια πάρα 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 πολύ όμορφη οθόνη. Τώρα η εγκοπή, εδώ το η τσάκιση, προφανώς και φαίνεται σε όλα τα κινητά που διπλώνω προς τα μέσα, φαίνεται. Αλλά όταν είσαι από εδώ δεν βλέπεις τίποτα ιδιαίτερο και δεν ενοχλεί προφανώς. Από την άλλη έχουμε μια οθόνη η οποία ε, τα πηγαίνει εξαιρετικά με πάρα πολύ υψηλή φωτεινότητα, δεν είχα θέμα κάτω από το μεσημεριανό ήλιο, είναι αρκετά χορταστική, είναι αρκετά μεγάλη, 6,7 ίντσες, πάρα 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 πολύ ωραία χρώματα, πολύ ωραίο δυναμικό εύρο, το HDR περιεχόμενο παίζει μπόμπα, είναι εξαιρετική η οθόνη και οι γωνίες θέασης εξαιρετικές, αν και δεν νόμιζω ότι θα κάτσει να δει ποτέ κανείς ταινία από αυτή τη γωνία για παράδειγμα, εδώ δεν έχουμε το παραμικρό θέμα είτε από εδώ είτε από εδώ, είναι πάρα, πάρα πολύ καλή οθόνη. Εδώ λοιπόν, ναι, εδώ φαίνεται για παράδειγμα η τσάκη αναλόγω επειδή πέφτει το φω από τη λάμπα πάνω. Σε φυσιολογικά πράγματα, όταν δεν πέφτει το φω, εδώ να το γυρίσω να μην πέφτει η λάμπα πάνω, δεν βλέπει την τζάκιση, Έτσι. Και γενικότερα δεν ενοχλεί. Πάρα πάρα πολύ καλή η οθόνη. Πάμε να δούμε και το κομμάτι του ήχου. Γιατί προφανώ και χρειάζεται καλό ήχο για να χαρούμε το περιεχόμενό μα το 100, τα 100. Εδώ είναι λοιπόν το τραγουδάκι στερεό οίκο πάνω, δεν είναι το έχει ακουστικό. Ωραίο οίκο όλα αυτά, ωραίο μπάσο. Πολύ καθαρό. Ο Fold έχει λίγο καλύτερο οίκο εδώ γιατί είναι το στερεό με δύο κανονικά ηχεία full πάνω και κάτω. Αλλά και εδώ παραμένει αρκετά καλό ο οίκο. Καθαρές ψηλές, δεν τσιρίζει, δεν ενοχλεί πάρα πάρα πολύ ωραία. Οπότε θα μας καλύψει απόλυτα στο κομμάτι του ήχου. Το <συγνωνι> βγάζει <noise> <Υπάρχει> και εδώ. Για <συγνωνιξά> να έχουμε πλήρη έλεγχο στην εξωτερική οθόνη. Πάρα, πάρα, πάρα πολύ ωραία. Και πάμε στο κομμάτι της κάμερας. Ε, έχουμε, όπως είπαμε, τις δύο δωδεκάρες κάμερες στο πίσω μέρος και μια δεκάρα στην εσωτερική οθόνη για τις selfie μας. Ε, η εφαρμογή είναι η κλασική της ε, Samsung. Οκ, πορτρέτο, φώτο, βίντεο. Βίντεο τραβάει 8K. Όχι, sorry, ε, 4K. 8K τραβάει το Fold. Το Flip τραβάει ε, 4K 60 καρέ το δευτερόλεπτο και από την προστινή και από την πίσω. Και στο more εδώ πέρα θα βρούμε pro mode, pro video. Ωραίο το pro video, το ρυθμίζω όπως εσύ γουστάρεις. Single take, νύχτα, ε, φαγητό, πανοράμα, slow motion, super slow motion, hyperlapse, portrait σε βίντεο και director's view που βλέπεις πρακτικά όλες τις πίσω κάμερες. Και αν πας εδώ σε αφήνει και selfie και τις πίσω κάμερες και εναλλαγή όσο θέλεις εδώ και τα πάντα. Ωραία λοιπόν ε, να φύγουμε από εδώ και να δούμε φωτογραφίες που έχουμε τραβήξει τις προηγούμενες ημέρες παρότι ήταν δύσκολο με τις καιρικές συνθήκες με το κυρίως με, τον, ε, με τη ζέστη έτσι λοιπόν να ξεκινήσουμε από εδώ. Πάρα πάρα πολύ ωραίο δυναμικό εύρος με τον ήλιο μέσα στο πλάνο και εδώ αρκετά καλή ποιότητα από τον ευρυγόνιο φακό. Ε, πολύ καλό δυναμικό εύρος, δεν έχει φωτίσει και τα φύτα εδώ πέρα πολύ καλά και τις πολυκαντικές παρότι είναι ο ήλιος πάνω στο πλάνο. Ε, και εδώ πάλι από τον Ευρυγόνιο με τον ήλιο μέσα στο πλάνο πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά πολύ ωραίο δυναμικό εύρος και ο υπερευρυγόνιος πολύ καλό δυναμικό εύρος, καλή ποιότητα έχουμε εντάξει 12 megapixels είναι, δεν είναι κανένα σαραντάρις υπερευρυγόνιος αλλά σε full size εδώ είναι μια χαρά η ποιότητα αρκετά καλή από την άλλη μεριά με τον ήλιο πίσω μας που είναι όλα πιο καλά φωτισμένα, πολύ καλά αποτελέσματα και από τον ευρυγόνιο εδώ και από τον υπερευρυγόνιο Επίση, καλό δυναμικό εύρος, τα πιο έτσι σημεία της φωτογραφίας έχουν φωτιστεί επαρκώς. Πολύ καλά εδώ, selfie. Ε, η εδώ η αλήθεια είναι. εδώ είναι από την εσωτερική κάμερα μια χαρά παρόλα αυτά, καλή λεπτομέρεια, καλή ποιότητα, ωραία. Και εδώ είναι από την πίσω κάμερα γιατί προφανώς και μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε με πολύ καλύτερη ποιότητα, καθότι καλύτερο σε γενικότερα. Απλά πάμε εδώ ε, και πατάμε εδώ ή δύο φορέ το power button και ανοίγει η κάμερα εδώ, φώτο, βίντεο ε, και πορτρέτο για να κάνει και ένα μποκέ πίσω άμα θέλουμε με κάποιες ρυθμίσεις εδώ πάρα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν πάμε πάλι πίσω να συνεχίσουμε. Ε, εδώ είναι πάλι από τις έξω κάμερες αλλά με τη συσκευή γυρισμένη και ξεζουμαρισμένη για να μου δώσει το 16 προς 9. Πολύ πολύ ωραία βέβαια με ξεστραβώσει ο ήλιος εδώ. Ε, πολύ ωραία και σε λειτουργία πορτρέτου για να δούμε τον μποκέ. Καλή αναγνώριση περιγραμμάτων. Μια χαρά. Ε, εδώ πάλι για να δω το δυναμικό έβρο τη ε, φωτογραφία, Με τον ήλιο πάλι μέσα στο πλάνο. Εδώ πολύ ωραία φωτισμένα όλα. Καπ' τον ευρύγωνιο και τον Εδώ είναι το δούμε μετά. Ε, πιο μακρολήψη. Ωραία. Μια χαρά. Εδώ εστίασα καλύτερα πάνω στα ξύλα. Οκ. Okay. Και εδώ στο λουλουδάκι. Μια χαρά. Και ωραίο μπορεί και φυσικό από πίσω. Ε, πάλι εδώ με, με εδώ το δυναμικό εύρο, με πιο δύσκολη συνθήκη, Δεν έχει φωτισμό, δεν είναι ο ίδιο πλέον στο πλάνο, αλλά έχει πολύ φω πίσω. Πολύ ωραία χρώματα, αρκετά ρεαλιστικά. Και οι κοντινέ λήψει με ωραίο μποκέ πίσω. Τα πηγαίνει πολύ πολύ καλά. Εδώ έχει πέσει ο φωτισμό, έχουν ανάψει οι λάμπε του δρόμου. Αρκετά ok. Θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο, η αλήθεια είναι. Ε, αλλά είναι αρκετά ok, δηλαδή δεν είναι σαν το S23 Ultra προφανώς, είναι και πιο ακριβό από αυτό στο σύνολο, 1400+, plus η συσκευή, είναι πιο ακριβό από εδώ, παρότι αυτό είναι και foldable, ε, οπότε κάπως έπρεπε να ζυγιστούν οι κάμερες, ε, αλλά είναι ok η απόδοση. Ε, και εδώ σε πολύ χαμηλό φωτισμό έχει φωτίσει αρκετά τα βράχια που δεν είχαν εδώ πέρα φωτισμό Παρότι έχουμε φως πίσω στις και το contrast είναι μεγάλο Η αντίθεση του φωτισμού Από τον υπερευρυγόνιο από την άλλη α, Έχουμε εδώ είναι λίγο σούπα στα πολύ σκοτεινά ε, Ναι θα μπορούσε λίγο καλύτερα ο υπερευρυγόνιος Σέλφι με τα μαλλιά μου πλέον αφήσα και να έχουν γίνει χάλια Σε χαμηλό φωτισμό επίσης μια χαρά και εδώ χαμηλό. Εδώ εξαιρετικά. Πολύ μαύρο ουρανό πίσω. Ε, τα φώτα καλά αποτυπωμένα. Δεν έχουμε φλέρε, δεν έχουμε τίποτα. Μια χαρά. Ε, εδώ είναι σε χαμηλό φωτισμό από κοντά. Ψηλοφύσαγε κιόλα. Γι' αυτό είναι ελαφρώ κουνημένη η φάση. Παρ' όλα αυτά έχει πολύ πολύ καλή απόδοση σε χαμηλό φωτισμό. Όχι την καλύτερη που έχουμε δει σε ναυαρχίδα φάση. Ε, εδώ πέρα κάτω τον υπερευρυγόνιο. Ε, σε χαμηλό φωτισμό δεν είναι τόσο δεν έχουμε τόση μεγάλη λεπτομέρεια. Αλλά είναι καλά φωτισμένε οι φωτογραφίε. Από την βασική κάμερα, από την άλλη, πολύ πολύ καλύτερα. Με καλή λεπτομέρεια, πολύ καλά φωτισμένα όλα. Μια χαρά. και εδώ που είναι το κλασική, κλασική πόρτα που βγάζω από τον υπερευρυγόνιο δεν έχουμε αυτή τη λεπτομέρεια που έχουμε στον ευρυγόνιο αλλά είναι επαρκή για μια ok φωτογραφία ώστε να τη βάλουμε social media κτλ. Από την βασική κάμερα πολύ καλύτερη λεπτομέρεια, πολύ χαμηλότερο στόριβος, πολύ πιο ωραία φωτογραφία. Λοιπόν, <laughs> τώρα εδώ πέρα μέρα, ένα λίγο διαφορετικό θέμα, καραβάγια κτλ βάρκες, σκάφη, σουξουμούξου, πολύ ωραία χρώματα, πολύ καλό δυναμικό εύρος. Γενικά έχω μια κάμερα η οποία θα αποδώσει πάρα μα πάρα πολύ καλά σε τις περισσότερες συνθήκε φωτισμού. Οι άλλες που ήταν σκοτά είναι και λίγο πιο ακραίες η αλήθεια είναι. Ε, αλλά έχουμε πάρα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα που σημαίνει ότι θα καλύψει τις ανάγκες μας και σε πιο κοντινές φωτογραφίες εδώ πέρα που βλέπουμε ε, πάρα πάρα πολύ ωραία και σε χαμηλό φωτισμό δεν έχουμε θόρυβο στον ουρανό τουλάχιστον με το που που δεν είναι το τελικό, γιατί η συσκευή θα κυκλοφορήσει σε λίγε μέρε στην αγορά, θα πάρει και το τελικό τη update, αλλά. Αυτό έχω στα χέρια μου, αυτό μπορώ να κρίνω. Θα ήθελα λίγο καλύτερο τον υπερευρυγόνιο, αλλά είναι σε πάρα πάρα πολύ καλά επίπεδα. Στο κομμάτι του βίντεο τώρα, να χαμηλώσω και την ένταση για να μην σας πάρουν τα αυτιά. Ε, πολύ πολύ καλή σταθεροποίηση, γρήγορη εστίαση, κλασικά βίντεο από ναυαρχίδα Samsung, πολύ ωραία ποιότητα, καλό δυναμικό εύρος, πάρα 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 πολύ ωραία. Ε, είναι από τα πολύ ωραία βίντεο ε, που έχουμε δει, όπως κλασικά με ένα τόσο δυνατό τσιπ όλες οι συσκευές συναυαρχίδες της Samsung έχουν αρκετά καλό βίντεο. Είναι από την εσωτερική κάμερα. Ε, τη δεκάρα. Μια χαρά είναι η ποιότητα. Αρκετά Καλή, ωραίο το δυναμικό εύρος, αλλά αν πάμε στην λήψη από την έξω κάμερα έχουμε καλύτερα χρώματα, πιο έτσι, σάρπη εικόνα, καλύτερη ευκρίνεια, αντίστοιχη σταθεροποίηση και στις δύο βέβαια, και εδώ φανταστείτε τρέχω και είναι αρκετά σταθερά. Πάρα, 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 πάρα πολύ καλά. Είναι λοιπόν μια κάμερα η οποία θα κάνει τη δουλειά της, θα μας δώσει αυτό που χρειαζόμαστε. Δεν είναι ε, η φάση ε, της κάμερας, της ναυαρχίδας, που είναι αντιπλούμενη και μπορεί να δώσει κάποιο, κάποια χρήματα παραπάνω η εταιρεία, γιατί μας τα χρεώνει βέβαια, αλλά δεν ξεφεύγει τόσο η τιμή, ε, για να έχει καλύτερους αισθητήρε, καλύτερους φακούς κτλ. Αλλά παραμένει μια αρκετά καλή κάμερα που θα κάνει τη δουλειά της, σε όλε τι συνθήκε φωτισμού. Ε, πάμε να δούμε το κομμάτι των επιδόσεων στα Dragon 8 Gen 2 for Galaxy ε, και μια Adreno 740 στα γραφικά. Έχουμε τρέξει προφανώ τα απαραίτητα benchmarks. Ε, 575 στο Geekbench και 2033 στο Single Core. Ε, πολύ, πολύ δυνατό σκοράκι. Πεντέμιση μου έδωσε το Fold που έχει και μεγαλύτερη επιφάνεια για να κάνει απαγωγή θερμότητα, οπότε είναι μια χαρά. ανάγνωση και εγγραφή 352, ανάγνωση 2988 εγγραφή. UFS4 από δικαιωτικός χώρος, πολύ πολύ γρήγορος και ε, αν τούτου είχε ένα εκατομμύριο 480.924, έχει να κάνει προφανώς με, το, με τις θερμοκρασίες που εδώ πέρα την άκτη βλέπουμε λοιπόν, από τα 27.5 πήγε στα 39.6 και στην πορεία κατάφερα να το ψήξει μέχρι τα 37.6. Ε, αλλά είδαμε μεγάλη αύξηση θερμοκρασία γιατί ο επεξεργαστή είναι στο πάνω μέρο, δεν έχει τόσο μεγάλη επιφάνεια για να κάνει απαγωγή θερμότητα παρότι έχουμε καινούριο σύστημα ψήξη, καινούριο vapor chamber. Ε, είναι εντάξει, είναι, για την επιφάνεια είναι μια χαρά. Λοιπόν, εδώ είναι throttling στο, στα γραφικά, στη GPU που συνήθως αυτή είναι που σηκώνει τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες. Χάσαμε ένα 50... 50,9% των επιδόσεων. Παρόλα αυτά, και το χειρότερο είναι αρκετά το να, για να τρέξει τα πάντα από παιχνίδια χωρί κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι πολύ, πολύ καλά. Ε, αλλά θα μπορούσαμε να, να έχουμε και ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω, ε, το τσιπάκι είναι λίγο υπερχρονισμένο. Αυτό ανεβάζει λίγο τι θερμοκρασίε. Η αλήθεια είναι πάντα όταν υπερχρονίζουμε, έχουμε αυτό το θέμα. Ε, βλέπουμε ότι έχασε έφτασε μετά το τέταρτο run το run είναι περίπου ένα-δύο λεπτά ε, νομίζω συνολικά ένα λεπτό γιατί νομίζω κανένα εικοσά λεπτό είναι όλο το τεστ ε, ή μισά Τέλο ε, τέλος πάντων ε, Βλέπουμε ότι από το δεύτερο και ο χάσαμε μια ένα ποσοστό μέχρι το τέταρτο. Μετά το κράτησε ψηλό σταθερό με πολύ μικρή μείωση μετά εδώ στο γράφημα. Όπως και να έχει αναμενόμενο αυτό το throttling σε τόσο μικρή επιφάνεια για απαγωγή θερμότητας. Οπότε ναι. 3.723 στο Wildlife Extreme. Max Doubt στο Wild Wildlife. Είναι πολύ μεγάλη επιδόση το 8 Gen 2. Τρομερά μεγάλες επιδόσεις οπότε Ακόμα και με το throttling θα τρέχει τα πάντα χωρί κανένα ιδιαίτερο θέμα. Και δεν παρατήρησα και ιδιαίτερη αύξηση στη συσκευή σε θερμοκρασίε. Ε, από την άλλη, στο, στη GPU ε, χάσαμε κρατήσαμε 58% των ε, επιδόσεων. Δηλαδή, χάσαμε ένα ε, 42% των επιδόσεων. Αν και το minimum εδώ. Και όχι, το, όχι κατευθείαν. Δηλαδή, εδώ, αν θεωρήσουμε ότι ε, μέχρι εδώ ήταν 15 λεπτά, εδώ είναι γύρω στα 4 λεπτά. Λίγο πριν τα 5 που άρχισε να ζεσταίνεται και να μην μπορεί να το manager τόσο πολύ. Ε, Παρ' όλα αυτά, η επιδόση ακόμα και στο minimum, τα 229.940 για να είναι πράξη είναι προφανώ αρκετά για να τρέξουν τα πάντα. Απλά ναι, δεν έχει την maximum επίδοση μετά από χρήση, ε, συνεχόμενη χρήση στα, ε, στο 100% του επεξεργαστή και τη GPU ε, μετά από 4-5 λεπτά. Μειώνεται ένα 40% περίπου, 42% η, η επιδόση λόγω των θερμοκρασίων. Αλλά παραμένουν πολύ δυνατές για να τρέξουμε τα πάντα ούτως ή άλλως. Ε, τώρα από εκεί και πέρα έχουμε το κομμάτι της ε, μπατάριας. Γιατί δηλαδή επιδόση είναι αρκετές για να τρέξουν, έχω παίξει και PUBG σε αυτό. Είναι μια χαρά για να παίξουν τα πάντα χωρίς. Είναι ένα απολύτω θέμα. Από εκεί και πέρα όμω έχουμε και την μπαταρία. Είναι μικρή μπαταρία, 3.700 mAh, αλλά ο Snapdragon 8 Gen 2 βοηθάει. Είναι αρκετά φιλικό προ το θέμα τη μπαταρία. Οπότε μου έδωσε 14-47 λεπτά στο PC Mark. Γενικά είναι πολύ βελτιωμένο σε σχέση με τι 7-8 ώρε πέρσι που μου δίνε. Το οποίο σημαίνει ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη αυτονομία. Δεν έχει την αυτονομία του S23 Ultra για παράδειγμα, ούτε το Fold, ούτε αυτό ειδικά με τόσο μικρότερε μπαταρίε. Αυτή είναι 3.700 mAh σε μπαταρία δεν είναι 5.000 ε, Οπότε ναι αλλά με πιο ζυγισμένη έτσι πιο νορμάλ χρήση βγάζει την μέρα Θέλει λίγο πάνω από μία ώρα για πλήρη φόρτιση Ένα 50% το φορτίζει σε μισή ώρα ε, Αλλά γενικά είναι πολύ βελτιωμένη η μπαταρία σε σχέση με πέρσι. Ε, δηλαδή αν έχεις μια χρήση, να δεις βίντεο, να κάποια βίντεο μες την ημέρα, ε, πολλές, πολές, ε, ρολόγια, σούξου μούξου και τα λοιπά, ε, θα είσαι Σχετικά κομπλέ θα πα για ύπνο το βράδυ στι 9-10 η ώρα με ένα 10-15% μπαταρία. Τώρα, άμα θε να δουλειώσει στο gaming, εντάξει, εκεί θα χρειαστεί μια φόρτιση μέσα στην ημέρα σίγουρα. Ε, δεν είναι προφανώ με τόσο μικρή μπαταρία η καλύτερη αφρονομία στην αγορά όλων των συσκευών, αλλά για foldables είναι πολύ πολύ καλή η αυτονομία και σίγουρα θα καλύψει το κοινό που κοιτάει προς αυτή την κατηγορία και εν γνώση του βέβαια ξέρω ότι έχουμε μικρότερες μπαταρίες. Αυτά λοιπόν από την ε, συσκευή αρκετά βελτιωμένο, όχι, όχι, δραματικά, αλλά ότι δεν έχουμε το κενό εδώ πέρα, ότι έχουμε την τεράστια εξωτερική οθόνη που μας δίνει λειτουργικότητα ε, και φυσικά η μπαταρία και οι επιδόση από τον Snapdragon 8 Gen 2 ε, είναι ε, καλή αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι. Θα ήθελα λίγο καλύτερη υπερευρυγόνια κάμερα. Η ευρυγόνια είναι ok, ε, αλλά όλα αυτά κοστίζουν και απαιτούν και μεγαλύτερο χώρο. Ένας μεγαλύτερος αισθητήρα απαιτεί μεγαλύτερο χώρο που δεν τον έχεις στο πάνω μισό τη συσκευή. Ε, Παρ' όλα αυτά, φωτογραφικά το είδα βελτιωμένο σε σχέση με πέρσι. Ε, είναι κομπλέ. Ωραία ποιότητα κατασκευή. Πολύ ωραίο ο μεντεσέ. Πολύ καλό σχεδιασμένο. Έχουμε τη τσάκιση. Ε, δεν νομίζω ότι έχουμε πολύ μεγάλη βελτίωση σε σχέση με πέρσι. Υπάρχει η τσάκιση, αλλά εμένα δεν με ενόχλησε ποτέ. Την νιώθω να παίρνω το χέρι από πάνω. Όπω σε όλε τι αναδιπλούμενε συσκευέ αυτού του τύπου. Ε, Παρ' όλα αυτά είναι και πιο λεπτή με 15 χιλιοστά συνολικά εδώ 6, όταν είναι διπλωμένη 6,9 χιλιοστά σχεδόν 7 χιλιοστά όταν είναι ξεδίπλωτη χωρίς τις κάμερες βεβαίω που πετάνε πίσω Μ' αρέσει που διπλώνει και κάθε σε όποιο σημείο θέλουμε οπότε μπορούμε να το βάλουμε και σαν τρίπορο το σε νυχτερινές λήψεις ή μπορείς να έχεις εδώ πέρα και να κάνεις βίντεο κλίση χωρίς να χρειάζεται να κρατάς το κινητό ε, Viber Call έτσι ειδικά αυτή την εποχή που είμαστε πάρα πολύ κόσμος είναι από working from home κτλ. Ε, ναι είναι ωραία συσκευή. Ε, από αυτού του τύπου τα το αναδιπλούμενα από τις πολύ ωραίες συσκευές που έχουμε δει και από τις λίγες η αλήθεια είναι που έρχονται στη χώρα μας. Τι είναι αυτό κάποια από τη Motorola. Ε, δεν έχουμε κάποια άλλη συσκευή φέτος νομίζω κάποιο και το Fine 2 ε, έπαιζε ε, έτσι αλλά είναι λίγο πολύ αυτές. Είναι από τις πιο καλοσχεδιασμένες συσκευέ που έχουμε δει φέτος. Οπότε, ναι, και σε μια τιμή, 1249 ευρώ, που είναι ok για να διπλούμενο. Και έχει και το wow factor, έτσι. Αυτά λοιπόν από το Samsung Galaxy Z Flip 5. Αν σας άρεσε το βίντεο και το βρήκατε ενημερωτικό και σας βοήθησε, ρίξτε ένα thumbs up. Σαν να σας δεν έχετε κάνει ήδη, ε, καμπανάκι να παίρνετε ειδοποιήσεις. Ε, πείτε μου την νόμιση στα σχόλια, πώς σας φαίνεται η συσκευή και ε, να είστε όλοι καλά. Να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο τα λέμε.